Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Και πάλι μαζί σας, αυτή την ημέρα, ζωντανά από το στούντιό μας, εδώ στα στούντιο του Word of God, η εκπομπή μας, η οποία έχει πάντα σκοπό και στόχο να ερευνήσει το Λόγο του Θεού, να συστήσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να περπατήσει μαζί με τον Ιησού μας Χριστό και να λάβουμε καλή διδασκαλία. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί όλος ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος για τον άνθρωπο, ο οποίος θα τον πιστέψει, θα τον ακολουθήσει και θα τον εκτελέσει. Επί το Λόγο σου λοιπόν και σήμερα, η εκπομπή μας η οποία βγαίνει ζωντανά, επαναλαμβάνω, βγαίνει ζωντανά από τα στούντιο του Word of God και καθώς τελειώνει η εκπομπή μας, δεχόμαστε και μηνύματα για προσευχή, ευχαριστία ή ό,τι ο Θεός βάζει στις καρδιές σας, έτσι ώστε ομοθυμωδών η προσευχή μας να φτάνει στον ουρανό και να βλέπουμε πραγματικά την ενέργεια και τα ενεργήματα τα οποία ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, κάνει μέσα στις ζωές μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είναι ζωντανός, είναι αληθινός και απαντάει στις προσευχές. Έτσι λοιπόν, αν σήμερα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας ένα αίτημά σας με τα email της εκπομπής ή με τα τηλέφωνα της εκπομπής, μπορούμε να επικοινωνήσουμε και στο τέλος, όπως προείπαμε, θα κάνουμε μία προσευχή έτσι ώστε ο Κύριος μας να δώσει τις απαντήσεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε διαλέξει μέσα από το Λόγο του Θεού, όπως κάνουμε και κάθε Τρίτη, έχουμε διαλέξει ένα κομμάτι, το οποίο είναι σήμερα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους 1. Είναι από το ΙΕ κεφάλαιο, ΙΕ 15 δηλαδή κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το 12 εδάφιο. 12 εδάφιο λοιπόν, από το ΙΕ κεφάλαιο της προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου την 1. «Εάν δε ο Χριστός κηρύτεται», μας λέει ο Λόγος του Θεού, «ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς την είναι μεταξύ σας λέγουσι ότι ανάσταση νεκρών δεν είναι? Και αν ανάσταση νεκρών δεν είναι, ουδέ ο Χριστός ανέστη, και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταια άρα είναι και το κήρυγμα ημών, ματέα δε και η πίστη σας. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι εμαρτυρήσαμε περί του Θεού ότι ανέστησε τον Χριστό, τον οποίον δεν ανέστησε, εάν καθ' υπόθεση δεν ανασταίνονται οι νεκροί. Διότι αν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, ουδέ ο Χριστός ανέστη. Αλλά αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταια η πίστη σας. Έτι είστε εν τις αμαρτίες ημών. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απολέστησαν. Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζομαι εις τον Χριστόν, είμαστε ελναϊνότεροι πάντων των ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε απαρχή των κεκοιμημένων, διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών, επειδή καθώς πάντες αποθνίσκωση εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Έκαστος όμως κατά την ιδία αυτού τάξη. Ο Χριστός είναι η απαρχή, έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Ύστερον θέλει είστε το τέλος, όταν παραδώσει τη βασιλεία εις τον Θεό και Πατέρα, όταν καταργήσει πάσα αρχή και πάσα εξουσία και δύναμη, διότι πρέπει να βασιλεύει εως σου θέση πάντας τους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός καταργεί το θάνατος, διότι πάντα υπέταξε στους πόδας αυτού, όταν δε είπε ότι πάντα είναι υποτεταγμένα, φανερώνει ότι εξαιρείται ο υποτάξας σε αυτόν τα πάντα, όταν δε υποταχθός είναι σε αυτόν τα πάντα, τότε εις αυτούς ο Υιός θέλει υποταχθεί, εις τον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα, διότι είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας για το Λόγο Του. Είναι αλήθεια, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό γι' αυτό, ότι όποιος εγκύπτει μέσα στον διαγραμμένο λόγο, όποιος μεριμνάει ο Λόγος του Θεού να γίνει πραγματικά η πηξίδα της ζωής του, όποιος θέλει ο Λόγος του Θεού να είναι η καθημερινή του τροφή και τρυφή, σε αυτόν τον άνθρωπο, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γι' αυτό, σε αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός αποκαλύπτει, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Έρχεται να δώσει φανερώσεις, έρχεται να δώσει κατευθύνσεις. Και από τα πρώτα πράγματα τα οποία ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται όταν προσεγγίζει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τον αψευδή λόγο, είναι πραγματικά η αιώνια ζωή. Είναι η αποκάλυψη που λαμβάνει ο άνθρωπος ότι δεν είναι για να ζήσει 70-80 χρόνια πάνω σε αυτή τη γη
100 κατ' περίπτωση και αυτό είναι. Ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, είναι η πύλη την οποία ο άνθρωπος, καθώς τη διαβαίνει, αντιλαμβάνεται ότι πέρα από αυτή τη ζωή, πέρα από αυτό το οποίο ζει, η καθημερινότητά του, υπάρχει και μια άλλη ζωή, η επόμενη ζωή, η οποία την χάνει και ευχαριστούμε τον Κύριο να είναι αιώνια. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος προσεγγίζει το Λόγο του Θεού, αναγνωρίζει τον Ιησού Χριστό σαν Κύριό του, αντιλαμβάνεται ότι θα ζήσει αιώνια. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί πολύ νωρίς ο Κύριός μας, όταν βρισκόταν στη διακονία αυτή εδώ πέρα στη γη, εν σωματική μορφή, είπε στους ανθρώπους, ευχαριστούμε τον Κύριο, ότι εγώ είμαι η αιώνια ζωή. Και όποιος έρχεται προς εμένα, είναι αυτός ο οποίος θα ξεκουραστεί, είναι αυτός ο οποίος θα απολαύσει, είναι αυτός ο οποίος θα ζήσει αιώνια. Είναι πράγματι αποκάλυψη από το Πνεύμα του Θεού να καταλάβει ο άνθρωπος ότι δεν είναι ένα πεπερασμένο όν, αλλά είναι ένα όν αιώνιο. Η ουσία όμως των πραγμάτων, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, είναι ο άνθρωπος σε αυτό το διάβα της ζωής του εδώ, αναγνωρίζοντας ότι η ψυχή του θα ζήσει αιώνια, πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να θέσει τον εαυτό του στην αιωνιότητα, στο πλευρό του Άγιου Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι δρόμοι οι οποίοι ανοίγονται μπροστά λοιπόν στον άνθρωπο είναι δύο. Είναι η πλατιά και ευρύχωρη οδός, η οποία φέρνει όμως στην αιώνια απώλεια, και είναι και η στενή και τεθλιμμένη οδό, η οποία όμως φέρνει στην αιώνια ζωή. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας αποκαλύπτει την αιώνια ζωή. Και η προσευχή μας σήμερα είναι να σας αποκαλυφθεί, να αποκαλυφθεί σε όλους μας η αιώνια ζωή. Η επιθυμία την οποία έχει ο Θεός, ο άνθρωπος να ζήσει αιώνια στην παρουσία του. Και η αιώνια ζωή, η βασιλεία των ουρανών, δεν είναι βρόση και πόση, αλλά αγάπη, ειρήνη, δικαιοσύνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για αυτή τη βασιλεία των ουρανών, για αυτή την αιώνια ζωή, έχουμε κληθεί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, εμείς όλοι μας, οι οποίοι πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όχι σαν ένα βιβλίο, απλό, σαν ένα μυθιστόρημα, το οποίο μας αναφέρει την ιστορία ενός Άγιου ανθρώπου, όχι. Αλλά σαν Λόγο Θεού καθώς είναι. Γιατί το Ευαγγέλιο, θα πει ο Παύλος ο Απόστολος, ευχαριστούμε τον Κύριο, δεν είναι ανθρώπινο. Και είναι θαυμαστό να αντιλαμβανόμαστε ότι τα λόγια τα οποία είναι γραμμένα δεν τα εσκέφτει ένας ανθρώπινος νους. Αλλά είναι ό,τι είναι γεγραμμένο, είναι ικανό, διότι είναι από το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, όταν ο άνθρωπος το πιστέψει και το ακολουθήσει, να περπατήσει, ευχαριστούμε τον Κύριο, προς την κατεύθυνση της αιωνίου ζωής. Ένα μεγάλο δίλημα, εκ δευτέρου θα έλεγα, το οποίο ο άνθρωπος, ο πεπερασμένος, δεν μπορεί να αντιληφθεί και να απαντήσει, είναι η Ανάσταση. Και σήμερα διαβάσαμε ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού που αναφέρει για την Ανάσταση. Πάντοτε υπήρχανε και υπάρχουνε αμφιβολίες και αντιρρήσεις αν τελικά ο άνθρωπος ανασταίνεται. Αν τελικά υπάρχει Ανάσταση. Ο Απόστολος Παύλος είναι πολύ ρεαλιστικός. Είναι αληθινός. Λέει μέσα σε λίγα εδάφια και αναφέρει μέσα σε λίγα εδάφια τη σειρά των πραγμάτων, αλλά και αποκαλύπτει στον άνθρωπο ο οποίος με ειλικρίνεια θα στραφεί προς το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ότι υπάρχει η Ανάσταση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ότι αν δεν υπήρχε Ανάσταση, και αρχίζει ανάποδα, αν δεν υπήρχε Ανάσταση, τότε όλοι μας θα μέναμε στις αμαρτίες μας, γιατί προσέχτε, και αυτό είναι το σημείο το οποίο πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας. Ο Άγιος Θεός, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Άγιος ο οποίος ενανθρωπίστηκε. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος αγίασε. Είναι ο Άγιος ο οποίος ενανθρωπίστηκε, λαβών δούλου μορφή, ήρθε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτό, τον εαυτό του, έλαβε θάνατο, θάνατο δε σταυρού, ταπεινώθηκε δηλαδή ως εδάφους, πένθανε, όχι δικαίως αλλά αδίκως, και εκεί ήτανε που εχθρός της ψυχής έσφαλε, διότι
εθανάτωσε τον δίκαιο. Μόνο και μόνο, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, για να έχει και να λάβει άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνια αυτός ο οποίος θα πιστέψει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν η πίστη ημών απλή? Στην πραγματικότητα ναι, φανερώνει το Πνεύμα του Θεού το Άγιο ότι όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Να πιστέψει πού? Να πιστέψει στον θάνατο και στην Ανάσταση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Θεό για την πατρίδα μας. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι ομολογούν το Χριστός Ανέστη, αλλά το Χριστός Ανέστη, αγαπητοί φίλοι και φίλοι, είναι μια κουβέντα την οποία θα πρέπει να την έχουμε αντιληφθεί, να έχει αποκαλυφθεί σε εμάς. Διότι αν ο Χριστός Ανέστη, πού είναι? Δεν είναι μόνο για εκείνη την περίοδο του Πάσχα ο Χριστός Ανέστη. Ο Χριστός Ανέστη και ζει. Πένθανε για τις αμαρτίες μας και ανεστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Τώρα είναι εκ δεξιών του Πατρός και μεσητεύει υπέρ ημών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι ώστε ο άνθρωπος, του ανθρώπου η προσευχή να φτάνει στον Άγιο Θεό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και μας λέει, εάν ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς την είναι μεταξύ σας λέγουσι ότι η Ανάσταση νεκρών δεν είναι? Το μεγάλο σκάνδαλο. Η μεγάλη αντίρρηση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αν Ανάσταση νεκρών δεν είναι, ουδέ ο Χριστός ανέστη. Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιο είναι και το κήρυγμα ημών, μάταια δε και η πίστη σας. Ματαιώνονται όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως αγαπητοί μας φίλοι, η πίστη μας στον ανεστημένο Χριστό δεν είναι ματαία. Όχι. Η πίστη μας στον ανεστημένο Χριστό είναι βιωματική. Ο άνθρωπος δεν πιστεύει σε μια θρησκεία και δεν ακολουθεί εντάλματα θρησκευτικού περιεχομένου, φτάνοντας στο τέλος με ένα ίσως να είναι και σωστά, αλλά ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος έχει εμπειρία, η πίστη του είναι βιωματική, είναι αυτός που γνωρίζει πολύ καλά μέσα στην καρδιά του ότι ο Ιησούς Χριστός, και πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για την αμαρτία του και αναστήθηκε για τη δικαίωσή του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν καλούμαστε όλοι μας να δεχτούμε αυτή την απλή πίστη. Να δεχτούμε ότι ο Ιησούς Χριστός πάνω στο σταυρό του Γολγοθά πλήρωσε τη δική σου αμαρτία. Και πολλές φορές λένε οι άνθρωποι, δεν ξέρω ότι πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου. Αυτό είναι μια καλή εγκεφαλική γνώση. Η ουσία όμως του πράγματος και το βάθος της αποκαλύψεως του Άγιου Θεού είναι να αντιληφθεί ο άνθρωπος ότι ναι, ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, αλλά ιδιαιτέρως, αγαπητέ μου, πέθανε για τη δικιά σου αμαρτία. Πέθανε για τη δικιά σου την παράβαση. Πέθανε για τη δικιά σου την ασθένεια. Για σένα προσωπικά, αν είσαι ένα μοναδικός άνθρωπος πάνω στο πρόσωπο της γης, υποθετικά λέει, θα πούμε, για σένα ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Διότι υπάρχουν νόμοι, νόμοι πνευματικοί. Όπως είναι οι φυσικοί νόμοι, ας πούμε ο νόμος της βαρύτητος. Όσο και πιο ψηλά να πετάξεις ένα αντικείμενο, υπάρχει ο νόμος, ο φυσικός της βαρύτητος. Θα πέσει κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει. Θα πέσει κάτω, είναι νόμος. Υπάρχουν νόμοι πνευματικοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένας από αυτούς τους νόμους, τους πνευματικούς, είναι ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Αυτό είναι ο πνευματικός νόμος, τον οποίον διέπει όλους τους ανθρώπους, είτε το αναγνωρίζουν σαν νόμο, είτε δεν τον αναγνωρίζουν. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, καθυπόθεση λέμε ότι δεν υπάρχει ο νόμος της βαρύτητας για μένα. Πάει στον έκτο όροφο, πηδάει, πέφτει κάτω. Δεν έχει καμία σημασία αν το πίστευε, αν το αντιλαμβανόταν ή όχι. Διέπεται από αυτόν τον νόμο. Και υπάρχει νόμος πνευματικός. Ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Ότι ο άνθρωπος ο οποίος αυτήν εδώ τη ζωή θα εργαστεί κατά τη σαρκός στο τέλος, δεν θα απολαύσει την ζωή την αιώνια, αλλά την αιώνια απώλεια. Έρχεται λοιπόν τώρα εδώ ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, και λέει, άνθρωπε,
Για αυτή την αμαρτία που έκανες εσύ πριν από λίγη ώρα. Για αυτή την αμαρτία την οποία εσύ επαναλαμβάνεις κάθε στιγμή. Για αυτό το οποίο φιλοξενείς μέσα στην καρδιά σου και είναι ανομία, παράβαση. Πρέπει να πιστέψεις ότι θα την πληρώσω εγώ. Και εδώ φανερώνεται, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, η άπειρη αγάπη του Θεού Πατέρα. Ο οποίος έδωσε τον Υιό του το μονογενή για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει, όχι θα έχει, να δούμε αν θα έχει, δεν ξέρω αν τελικά θα έχω, να έχει σήμερα, τώρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ζωή αιώνιο. Τώρα λοιπόν αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι όταν πιστέψεις αυτή την πληρωμή που έκανε ο Άγιος Θεός δι' Ιησού Χριστού δίνοντας τιμή αίματος για τις αμαρτίες αυτού, αν απολαμβάνει τη δικαίωσή του. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος στεκόμενος σε ένα δικαστήριο για να καταδικαστεί, γιατί για το φόνο, για την αμαρτία, για την ανομία την οποία είχε πράξει, έρχεται ο Άγιος Θεός και του λέει, όχι εσύ, εγώ θα πεθάνω. Αρκεί εσύ να πιστέψεις σε μένα και εσύ θα ζήσεις σε αιώνια. Είναι αποκάλυψη. Και η προσευχή μας και η παράκλησή μας και το θέλω μας είναι αυτό, αυτή η αποκάλυψη, αυτός ο Άγιος Λόγος να φανεί και να φανερωθεί σε κάθε καρδιά ανθρώπου. Να αποδειχτεί μέσα στον άνθρωπο ότι είναι Λόγος Θεού, αληθινός. Και βεβαίως όλα τα μήκη και πλάγι της γης, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή τη βιωματική σχέση με τον Άγιο Θεό. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν καταδικασμένοι να πεθάνουνε, άνθρωποι οι οποίοι ήταν καταδικασμένοι να βρεθούνε στην απώλεια, άνθρωποι οι οποίοι ήταν άξιοι να απολαύσουν αυτό το οποίο έπρακταν, δια της αμαρτίας, τον θάνατο δηλαδή, ομολογούν τώρα τη δικαίωσή τους, την ελευθερία τους, ευχαριστούμε τον Κύριο, και την αναμονή τους και την προσμονή τους για την ζωή, την αιώνιο και την τελική Ανάσταση, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, γιατί η πίστη μας τελικά δεν είναι μάταια. Αλλά ο Χριστός αναστήθηκε. Έγινε, λέει, απαρχή των κεκοιμημένων. Και ο πρώτος και ο μόνος ο οποίος αναστήθηκε και είναι αναισθημένος αυτή τη στιγμή είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Βεβαίως αναστήθηκε και ο Λάζαρος. Αναστήθηκε και η κόρη του Ιάιρου. Όμως περάσανε τα χρόνια και ξαναβρεθήκανε σε αυτό το σημείο του να μεταβούνε στον θάνατο. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν την Ανάσταση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Λόγος του Θεού και μας λέει, αλλά αν ο Χριστός δεν ανέστη μάτια η πίστη σας, ετήστε και στις αμαρτίες. Άρα και οι κοιμηθέντες σε Χριστόν απολέστησαν. Εάν εν ταύτη τη ζωή λοιπόν μόνο ελπίζουμε εις το Χριστό, είμαστε ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο μας συστήνει εδώ ο Λόγος του Θεού και μας δείχνει κατηγορηματικά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι ότι άνθρωπε, δεν είναι η ζωή σου σε αυτήν εδώ τη γη μόνο τι θα φάμε, τι θα πιούμε γιατί αύριο αποθνίσκομαι. Και αν η πίστη σου στον Ιησού Χριστό είναι μόνο για αυτήν εδώ τη ζωή, είσαι, λέει, ελεηνότερος πάντων των ανθρώπων. Η πίστη μας όμως δεν είναι για αυτήν εδώ τη ζωή. Είναι για την ζωή την επερχόμενη. Ο άνθρωπος απολαμβάνει σε αυτήν εδώ τη ζωή και κληρονομεί τη ζωή την αιώνια δια Ιησού Χριστού όταν έρχεται δια της πίστεως, ευχαριστούμε τον Κύριο, στην αλήθεια και στη δικαίωση την οποία το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού του φανερώνει. Και από εκεί και πέρα, ένας άλλος οραματισμός, μια άλλη πορεία, μια εξέλιξη την οποία θα λάβει χώρα, γεγονότα τα οποία μένουν να συμβούνε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού έμειναν στην πίστη με αυτή την προσμονή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εν νεκρών. Έγινε απαρχή των κεκοιμημένων. Φανερώθηκε μετά την Ανάστασή Του, Τον είδανε ζώντα. Οι μαθητές ήταν συνηγμένοι για το φόβο των Ιουδαίων. Και ο Κύριος μας εμφανίζεται μπροστά τους και τους λέει «Ειρήνη μην». Τους δείχνει τα χέρια Του και τα πόδια Του. Τον έχουν δει να πεθαίνει και να λέει «Το τετέλεστε». Και τώρα είναι μπροστά Τους.
άγιος, ανεστημένος, έχοντας φορέσει το ένδυμα, το νέο, το κατοικητήριο, το νέο σώμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο και τους δίνει οδηγίες και τους δίνει κατευθύνσεις και θα τον δούνε και πάλι με τα μάτια τους να αναλαμβάνεται στον ουρανό, υποσχόμενος ότι καθώς τώρα τον εβλέπετε, έτσι θα τον ξαναδείτε να ξανάρχεται. Όχι ένας ταπεινός διδάσκαλος, αλλά ένας βασιλέας των βασιλέων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ανάγκη, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, να προσευχηθούμε αυτή η αποκάλυψη της Ανάστασης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού να βρει κάθε καρδιά. Να τη γεμίσει με ελπίδα και παρηγοριά, με πίστη και δύναμη, για να απολαύσει η ίδια ψυχή αυτή τη ζωή την αιώνια, την οποία ο αψευδής Θεός έχει υποσχεθεί σε όλους όσους τον αγαπάνε και τον πιστεύουν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Χριστός λοιπόν είναι η απαρχή των κεκοιμημένων. Γιατί έτσι όπως ο θάνατος εισήλθε στον άνθρωπο, από άνθρωπο, έτσι και η Ανάσταση έπρεπε να έρθει μέσα από τον Άγιο Θεό, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ενανθρωπίστηκε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μετά έκαστος όμως κατά την ίδια αυτού τάξη. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Άρα μόνο ο Χριστός αναστήθηκε. Όχι. Υπάρχει τάξη. Υπάρχει σειρά. Μετά λοιπόν την απαρχή του Κυρίου μας που έδωσε πρώτος και φάνει πρώτος ανεστημένος, έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να μην λυπήσετε λοιπόν όπως και οι λυποί, οι μη έχοντες ελπίδα. Διότι καθώς ο Χριστός ανέστη, έτσι θα αναστηθούν και όσοι ζήσανε και περιπατήσανε κατά το θέλημα του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι η ώρα του μεγαλείου. Είναι η ώρα η ένδοξη της προσωπικής ανάστασης αυτών οι οποίοι περιπατήσανε κατά το θέλημα του Θεού. Βλέπετε λοιπόν πόσο αψευδής λόγος πιστοποιεί, πόσο λόγος του Θεού δίνει την υπόσχεση ότι υπάρχει και άλλη ζωή και συνέχεια. Αν σήμερα λοιπόν η καρδιά σου δεν χωράει αυτή την αλήθεια, προσευχή σου να είσαι κι εσύ ένας από αυτούς ο οποίος θα λάβει μέρος αυτή την Ανάσταση. Να είσαι κι εσύ από αυτούς ο άνθρωπος ο οποίος θα εξακολουθήσει με τη σειρά να ζει αιώνια. Ο άνθρωπος ο οποίος αποδεχόμενος το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού θα ζήσει και αυτός ανεστημένος και ένδοξος μετά του Κυρίου. Γιατί υπάρχει σειρά. Διότι ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Όσοι μείνανε λοιπόν στην παρουσία του Κυρίου και αυτοί θα αναστηθούνε. Πότε, όταν ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, θα έρθει αυτή τη θαυμαστή μέρα για να παραλάβει τους Αγίους, για να ζήσει αιώνια κοντά Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για να απολαύσουν την αιώνια ζωή. Για να χαίρονται και αυτοί όπου είναι μαζί με τον Κύριο. Έτσι ο λίγο και δεν με βλέπετε και πάλι δεν λέμετε με δίπο ο Κύριος. Και δεν μπορούσαν οι άλλοι μαθητές να καταλάβουν τι είναι αυτό το έτσι ο λίγο. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αποκαλύπτει ο λόγος του Άγιος ότι υπάρχει Ανάσταση. Για όσους περιμένουν τον Κύριο, για όσους περπατήσανε με τον Χριστό, για όσους σταθήκανε εν την παρουσία αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μετά εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, θα μεταμορφωθούμε λαμβάνοντας το καινούργιο και ένδοξο σώμα. Για να βρεθούμε εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπάρχουν υποσχέσεις. Υπάρχουν λόγια Θεού τα οποία καλούμαστε να τα απιστέψουμε, καλούμαστε να τα αποδεχτούμε για να τα ζήσουμε. Θέλεις λοιπόν και εσύ να απολαύσεις και να είσαι ένας από αυτούς ο οποίος κατά τη σειρά και κατά την τάξη θα βρεθείς δίπλα στον Ανεστημένο Χριστό. Πίστεψε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δέξου τη σημερινή επαγγελία ότι είναι για σένα, ναι. Και ομολόγησε την καλή ομολογία ενώπιον πάντων των ανθρώπων ότι ζει Κύριος και ζει η ψυχή μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Και όσοι μένουν λοιπόν στην παρουσία του Κυρίου, ύστερον θέλει είστε το τέλος, όταν παραδώσει τη βασιλεία στον Θεό και Πατέρα, όταν καταργήσει πάσα αρχή και πάσα εξουσία και πάσα δύναμη, όταν πανγόνι, επουράνιο, επίγειο και καταχθόνιο, θα κλείνει ενώπιον του Ιησού Χριστού και θα ομολογήσει πάσα γλώσσα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός. Τότε ευχαριστούμε τον Θεό. Ο ίδιος ο Κύριος θα παραδώσει τη βασιλεία του στον Πατέρα για να είναι, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο Θεός τα πάντα εν πάση. Θέλεις να είσαι λοιπόν μέσα σε αυτό το περιβάλλον το Άγιο. Θέλεις να μείνεις κι εσύ μαζί με το λαό του Θεού. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό. Δέξου τον Ανεστημένο και Άγιο. Και καθώς ομολογούν τα χείλη σου ότι ο Χριστός Ανέστη, προχώρησε και πες πού είναι Ανανέστη. Αν αναστήθηκες Κύριε, πού είσαι, πού βρίσκεσαι, θέλω να σε γνωρίσω. Αν αύριο ένα μέλος συγγενικό σου πεθάνει και ακούσεις ότι αναστήθηκε, δεν θα ψάξεις να τον βρεις, δεν θα ψάξεις να δεις πού είναι, δεν θα τρέξεις να δεις τι έγινε σε αυτόν. Σήμερα λοιπόν είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα της σωτηρίας. Σήμερα με ειλικρίνεια η καρδιά σου να πει πού είσαι Κύριε, αν είσαι ανεστημένος έτσι όπως ακούω. Αν είσαι πραγματικά ανεστημένος, θέλω να σε γνωρίσω. Δεν θέλω να περάσω από αυτήν εδώ τη ζωή χωρίς αυτή την προσωπική γνωριμία. Αλλά θέλω να σε δω, να σε γευτώ, να σε απολαύσω και να είμαι μαζί σου εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.